Καλημέρα σας παιδιά, τι κάνετε? Σήμερα ήρθαμε στην Πάτρα και θα την δούμε μαζί πως είναι αυτή η πόλη. Εντάξει, και πάμε για καφέ τώρα. Είναι η ώρα, ήρθε η ώρα για να πάμε το καφέ. Εντάξει. Καρτιέρι di Pisa, καρτιέρι di Pisa. Καρτιέρι di Pisa. Ήταλος. Τώρα θα πάμε μέσα της πόλης. Όχι, δεν είναι σωστό. Μέσα στην πόλη. Ακούσατε? Ναι, ναι, έχουμε χιόνι στα βουνά. Αλλά φτάσαμε εδώ που έχουμε ένα δρόμο εδώ. Με μουσική έχουμε. Αυτό είναι μπουζούκι. Μπουζούκι, ναι. Μπουζούκι, ναι. Πάνω από θάλασσες και από στεριές. Παίζει μπουζούκι. Τότε ήρθαμε στη Πάτρα και θα σας πω τι έμαθα. Ότι η Πάτρα νομίζω είναι η τρίτη πόλη από την Ελλάδα. Μένουν περίπου 250.000 άτομα και είναι γνωστό για καρναβάλ. Εντάξει, και όπως έχουμε εδώ πίσω, έχουμε ένα αυτοκίνητο που είναι τάξη και τάξη. Τα αυτοκίνητα είναι κόκκινα. Όπως στην Αθήνα είναι κίτρινο, στη Πάτρα είναι κόκκινο. Εντάξει. Ωραία, τώρα θα πάμε μέσα στη Πάτρα και θα δούμε το πιο γνωστό δρόμο. Σήμερα είναι Κυριακή και έχουμε πολύ κλειστό. Πολλά μαγαζιά κλειστά. Αλλά θα σας πω, εδώ έχουμε Morena Spain. Κάποιος ήρθε πριν εμένα. Καλά, και στην Πάτρα μένουν πολλά νέα παιδιά, γιατί σπουδάζουν εδώ. Έχει δύο πανεπιστήμια. Και εντάξει, αυτό είναι ο δρόμος. Θα κάτσουμε στον δρόμο που είναι μία πασαρέλα στην Πάτρα εδώ. Όπως έμαθα, κάθουνε κάθε Σαββατοκύριακο εδώ και λες «Α, γεια Γιώργο, τι κάνεις εδώ?» Τους αρέσει πάρα πολύ. Τους αρέσει πάρα πολύ. Κοίτα πόσα τραπέζια. Και εδώ έχουμε η ταβέρνα που έχει το πιο ωραίο όνομα από την Πάτρα, που είναι Ιταλή. Πολύ καλά. Πολύ ωραίο. Και έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Τώρα παιδιά, κάτσαμε για καφέ. Τώρα ήδη κιόλας είναι πολύ νωρίς και δεν έχουμε πασαρέλα εδώ, αλλά θα σας πω. Θα σας πω μετά, γιατί τώρα τι ώρα είναι, 11, 10 η ώρα. 11 η ώρα. Θα γυρίσουμε εδώ και θα σας πω περίπου 12-12.30 πώς θα γίνει αυτό. Είναι μια πασαρέλα, κάτσεις εδώ μπροστά το δρόμο. Κάνεις μαντάκια για όλους. Να σας πω κάτι, παιδιά.
officially. Ας πούμε 11 και μισή αρχίζει η πασαρέλα στη Πάτρα. Μία μισή, μία η ώρα, μία μισή που φοράνε τις τα καλύτερα ρούχα για να έρθουν εδώ τις πασαρέλας, εδώ το δρόμο και θα κάτσουν εδώ στις καφετερίες να πίνουν τους καφέδες. Θα σας πω. Είσαι καλά. Γεια σας Γιώργο, τι κάνεις? Ναι, είμαστε καλά, καλά είμαστε. Καλά Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλά. Τώρα αφήσαμε, Ρίγα. Ρίγα Φεραίου, που είναι την πασαρέλα και θα έρθουμε στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. Σαν Χόρχε. Πλάθα δε Σαν Χόρχε. Πλατεία Άγιο Γεωργίου. Αυτό είναι το θέατρο Απόλλων και εκεί έχουμε Ελληνική Τράπεζα, National Bank, και σημαίνει ωραίο από μέσα, αλλά δεν πήγαμε. Νομίζω δεν είναι ανοιχτό. Δεν είναι. Τώρα που ήρθαμε, σκαλιά, Άγιο Γεωργή, όχι, πώς είναι. Γέρο Κωστοπούλου. Γέρο Κωστοπούλου. Ωραία, τότε ήρθαμε στο θέατρο Αρχαία. Στο Αρχαίο Οδείο. Αρχαίο Οδείο, που είναι εδώ πίσω μου και έχει ένας θέατρος. Ωραία. Θα πάμε πάνω τώρα. Πάμε πάνω. Τα τσκαλιά είναι διαφορετικά καθένα. Τσουκου. Έρθουμε πάνω. Έχουμε αυτά. Ω! Γεια σου! Κάνε γεια! Έχει πολύ ωραίο, ε! Μάρμαρο! Αρχαίο μάρμαρο είναι, μάρμαρο! Πόσο ωραίο είναι! Πολύ ωραίο! Τώρα ήρθαμε στο κάστρο. Και θα
θα πούμε καλημέρα για άνοιξη, γιατί η Ιωάννα είναι χάλια. Και κοίτα, αυτό όλη την Πάτρα βλέπουμε εδώ. Τι ωραίο, The Cruz. Η θάλασσα. Και εκεί είναι, αυτό το καράβι πάει στην Ιταλία. Και έχουμε χιόνι εκεί. Στα βουνά έχουμε χιόνι, γιατί μία εβδομάδα πριν χιόνισε. Μαρτίου, έχει τρελαθεί. Έχει τρελαθεί ο καιρός. Άντε πάμε. Γεια σας παιδιά. Είμαστε τώρα, έχουμε φάει τυρί, έχουμε φάει, και τώρα είμαστε στα σκαλιά Αγίου Νικολάου. Έτσι. Εδώ κάθονται τα παιδιά με τις μπύρες. Τα πια γνωστά σκαλιά της Πάτρας. Ναι. Αγίου Νικολάου. Ναι. Κάθονται εδώ με μπύρες, με σεντάκια, πατατάκια. Και τώρα, παιδιά, θα φύγουμε της Πάτρας και θα ξαναγυρίσουμε στην Αθήνα. Και είναι Κυριακή, θα κάτσουμε λίγο, θα ξεκουραστούμε και αύριο θα πάμε στη δουλειά. Εντάξει, άντε, γεια!